Κυρίες και κύριοι, δεύτερο βίντεο του τίτλου των επεισοδίων με την Αφρική του Adventure Sport, με τις ιδιαίτερες αναρτήσεις. Σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για την κατανάλωσή της. Θεωρώ πως είμαι ο Πετησίλης αρμόδιος να μιλήσω για την κατανάλωση της Αφρικής. Δεν θέλω να περαιτολογήσω, αλλά θα σας το πω, γιατί όντας κάτοχος δύο Αφρικά και αυτής της Adventure Sport μοντέλο 2023, αλλά και της Αφρικής με το μικρό τεπόζιτο 2023, αλλά και του Forza, το οποίο κατά τεκμήριο είναι μια μοτοσυκλέτα η οποία έχει πολύ μικρή υποδύναμη από τα πολλά κυβικά που έχει, γιατί 750 κυβικά δεν είναι λίγα, αλλά έχει σχεδιαστεί με γνώμονα να καίει πάρα πολύ λίγο, καθώς επίσης και της Goldwing που έχει ένα τεράστιο κινητήρα 1833 κυβικών και 6 λίντρων, που έχει σχεδιαστεί και αυτή για να ταξιδεύει, και εννοείται πως η αυτονομία στο ταξίδι είναι πάρα πολύ σημαντική και οι μηχανικοί της Honda θα έπρεπε να το έχουν προβλέψει αυτό. Για να δούμε λοιπόν τι αυτονομία έχουν αυτές οι μοτοσυκλέτες, πόσο καλά τα πάνε στην κατανάλωση και αν τελικά θα καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Θα καταλήξω εγώ, έχω καταλήξει, αλλά δεν ξέρω αν καταλήξετε εσείς με τη ροή του λόγου μου και με αυτά που θα σας περιγράψω. Λοιπόν, ξεκινάμε αρχικά με τα κοντέρ. Τα κοντέρ, παιδιά, της Honda κλέβουνε και κλέβουνε πολύ. Κλέβουνε περίπου 7,5-8%. Σίγουρα κλέβουνε πάνω από 7, κλέβουνε 7,5-8, αναλόγω στην πίεση και τη φθορά του ελαστικού. Όσο το ελαστικό δουλεύει και ζεσταίνεται, τόσο ανεβαίνει η θερμοκρασία του και η πίεσή του. Άρα μεγαλώνει και η διάμετρος του κύκλου. Σωστά. Σωστά. Άρα μικραίνει το κλέψιμο στο κοντέρ. Για να μην σπάσει πάρα πολύ τεχνική πληροφορία, θα σας πω ότι κρατάμε το 7,5% στο κοντέρ του Forza και στο κοντέρ του Αφρικα. Το όγκρο κοντέρ του Goldwing κλέβει μόλις 4%, αλλά το δικό μου κοντέρ, στη δικιά μου Goldwing, έκλεβε μόλις 2%. Γιατί? Θα φτάσουμε και στην Αφρική, παιδιά. Ακούστε με τον πρώτο λόγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή στην Ιαπωνία υπάρχει ένας περιορισμός οι μοτοσυκλέτες να μην ξεπερνάνε τα 180 χιλιόμετρα την ώρα λόγω ασφαλείας, ανεξαρτήτως μάρκας και μοντέλου, η Honda θεώρησε το Goldwing, επειδή το οδηγούν άνθρωποι που κάνουν τουρισμό και δεν τους ενδιαφέρει τελική, τους ενδιαφέρει αν είναι στο ταξίδι, ότι δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνει πάνω από 180 χιλιόμετρα, οπότε δεν μπήκε στη διαδικασία να κυκλοφορήσει δύο μοντέλα, ένα για την ευρωπαϊκή και ένα για την ιαπωνική αγορά. Έτσι λοιπόν ο περιορισμός που υπάρχει στο ψεκασμό του να κόβει το καύσιμο στα 180 χιλιόμετρα υπάρχει στην παγκόσμια αγορά. Εγώ λοιπόν ήταν αγόρι στο Goldwing, αφαίρεσα τον περιορισμό αφού του κόφτη και μοτοσυκλέτα από 175 χιλιόμετρα αληθινά, 180 στο κοντέρ, πήγαινε 208 αληθινά και έμπαινε στον κόφτη. Με ταχύτητα, με την 7η τι μπορούσε να μπει. Γιατί σας τα λέω αυτά? Γιατί στα 122 χιλιόμετρα κοντερίσια το Goldwing, μετά την αφαίρεση του κόφτη που έγινε με ειδική συσκευή, τη Speedo Healer, η οποία ειδική συσκευή για να αφαιρεθεί ο κόφτης μπορείς ταυτόχρονα να προγραμματίσεις και την απώλεια του κοντέρ, εγώ την απώλεια του κοντέρ από 4%, 5%, 4% πριν να είναι, την έβαλα στο 2. Την έβαλα στο 2 για να μην φορτώνεται η μοτοσυκλέτα με χιλιόμετρα και να μπορώ να πάω και μεγαλύτερη τελική. Να φτάνω σε 208 χιλιόμετρα. Αν την έφυγε στο 4%, η τελική δεν μπορούσε να είναι 208 αληθινά, θα ήταν εξώ 204 αληθινά, 206. Εντάξει μέχρι εδώ. Τι σημαίνει αυτό? Όταν λοιπόν αυτή η μηχανή πάει με 130 στο κοντέρ, έχει 120 αληθινά. Το Goldwing με 122 στο κοντέρ έχει 120 αληθινά. Το Forza με 130 στο κοντέρ έχει επίσης 120 αληθινά, όπως έχει η Αφρική του είναι. Άρα για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να έχουμε απάνω μια συσκευή GPS όπως έχω εγώ τώρα, η οποία δείχνει τα αληθινά χιλιόμετρα που κινόμαστε. Έκανε λοιπόν ένα τεστ. Μια μέρα
κλέβωσα το cruise control της Goldwing στα 120 αληθινά χιλιόμετρα και μου κάψω το Goldwing 5,8 στα 100, το οποίο έχει απόλυτη, μα απόλυτη, μα απόλυτη ακρίβεια και ό,τι λέει και τόσο. Το Goldwing είχε στο φίλτρο αέρα 27.000 χιλιόμετρα, ενώ το φίλτρο αέρα πρέπει να αλλάζεται κάθε 24, πράγμα που συμβαίνει με το μεταβρόμικο φίλτρο αέρα, από τη στιγμή που ο αέρας δεν περνάει μέσα στο φάλαμο καύσης, περνάει λιγότερο επειδή το φίλτρο είναι βουλωμένο, η κατανάλωση αυξάνεται. Επίσης το Goldwing είχε μπουζί με 43.000 χιλιόμετρα και η Honda συνιστάει αλλαγή κάθε 24.000 χιλιόμετρα. Εγώ λοιπόν σε 23.000 χιλιόμετρα είχε τα μπουζί, είδα πως είναι σε άλλες κατάσταση και αποφάσισα να μην τα αλλάξω και τα έχω αφήσει μέχρι 43.000, τα οποία σίγουρα τώρα δεν τα έχω αφήσει την κατάσταση, αλλά θα είναι γιωμένα. Πράγμα που σημαίνει ότι με λιωμένα μπουζί και με παυρόνικο φίλτρο έχω 5,8, θα μπορούσα να έχω και 5,6% με ένα πεντακάθαρο φρέσκο φίλτρο και με ένα πεντακάθαρο σετ μπουζί. Φτάναμε στο Forza, το οποίο λέγεται καλά πως είναι μηχανάκι οικονομικό και πάω από το οικονομικό μηχανάκι, αλλά όταν έβαλα πάω το cruise control της Atlas, ουσιαστικά δεν είναι cruise control, είναι throttle locker, δηλαδή είναι ένα σύστημα το οποίο κλειδώνει τον γκάζι σε μια συγκεκριμένη γωνία περιστροφής και απομονωμείται τρόπο δεινά τον αυτόματο πιλότο όσο γίνεται να απομονωθεί, γιατί είναι μηχανική, δεν είναι ψηφιακή υλοποίηση. Το είχα κλειδώσει στα 120 αληθινά το GPS του και εκείνο εκεί πάλι με GPS και στα 4,8 με 4,9. Έτυχε δηλαδή 1 λίτρο λιγότερο με ένα κινητήρα 750 κυβικών από το μοτέρ της Goldwing, το οποίο είχε παυρόνικο φίλτρο και διαλυμένα μπουζί. Διαρβάζαμε και δύο κλειδικές βαλίτσες στο Forza. Θα τσιπούσε μια κατανάλωση της τάξης του 0,2 από την έξτρα αντίσταση του αέρα στις βαλίτσες, οπότε 4,8 θα γίνει 5. Αν βάλουμε και μια πιο ψηλή ζελατίνα στο Forza για να φτάσουμε την κάλυψη του Goldwing, το 5 θα γίνει 5,1, μπορεί και 5,2. Εάν βάλουμε νέα μπουζή στο Goldwing και νέο φίλτρο αέρα, θα έχουμε 5,6. Αν θέλουμε λοιπόν να συγκρίνουμε τίμια, θα πρέπει να βάλουμε τη βάλτσα στο Forza και πιο ψηλή ζελατίνα. Εκεί θα δούμε ένα νούμερο του 5,2, την ίδια στιγμή που το Goldwing με νέα φίλτρα και νέα μπουζή θα μας δείξει 5,6. Τα σχόλια, παιδιά, δικά σας. Τα συμπεράσματα δικά σας. Φτάνουμε και στο Africa, γιατί το βίντεο πρακτικά είναι για την κατανάλωση του Africa. Η Africa που είχα, η προηγούμενη, είχε πιο λεπτή σουλουέτα γιατί έχει το μικρό τεπόσιτο. Για να είναι ελευθερία και να πηγαίνει στο χώμα, δεν ήθελα να βάλω κάγκελα και δεν ήθελα να βάλω κεντρικό στάντ και δεν ήθελα να βάλω βαλίτσες. Καλά μέχρι εδώ και δεν ήθελα να βάλω προβολή ομίχλης. Με 120 σταθερά GPS μου έτυχε 5,7. Είπατε κάτι, 5,7. Τα κόρυγουν και 5,8 που θυμίζω, με παυρόμικο φίλτρο και διαλυμένα μπουζί. Εδώ να σου πω ότι ένας κινητήρας είναι 1.084 κυβικών εκατοστών του Africa και άλλος είναι 1.883 κυβικών εκατοστών, και να σας υπενθυμίσω ότι το βάρος του κόρυγου είναι 390 κιλά, ενώ το βάρος της Africa με το μικρό τεπούς του εγκατήσει την κυβότητα είναι 238 κιλά. Τα συμπεράσματα, παιδιά, επίσης πάλι δικά σας. Συνεχίζουμε και στην Adventure Sports. Αγοράζω στην Adventure Sports, αποφάσισα να κάνω την ίδια διαδρομή. Κλειδώνω το Cruise Control στα 120 GPS, δεν μας ενδιαφέρει το κοντέρ, θέλουμε να είμαστε άκριβο δίκαιοι. Και κάνουμε τον ίδιο δρόμο επί 2 ώρες με κλειδωμένο το Cruise Control. Θέλετε να μάθετε τι έγινε? Τώρα θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Ακούστε λοιπόν να δείτε τι έγινε. Για να είμαι τίμιος, σήκωσα τη ζελατίνα το Africa Twin στη δεύτερη σκάλα, έχει 5,
διότι και στο Goldwing πάντα σηκώ το μπαρμπής στη μέση για να έχω την τέλεια ανεμοκάλυψη. Όχι τέρμα ψηλά, δεν υπήρχε λόγο, επειδή είχε παραπάνω βενζίνη, καθότι δεν είμαι και το πρώτο boy, μόλι είναι 77. Οπότε βάζοντα τη ζελατίνα στη μέση, έχω τέλεια ανεμοκάλυψη. Και εδώ λοιπόν τη ζελατίνα από τι 5 θέσει την έχω στη τρίτη, δηλαδή στη μέση. Για να έχω την καλύτερη δυνατή ανεμοκάλυψη, η οποία προφανώ και δεν είναι τέλεια μέσα με τον κόλπο. Και προφανώ οι δασπίδε είναι απαραίτητε σε αυτή τη μοτοσυκλέτα, όπω είναι και σε κάθε αντέλεσμα μοτοσυκλέτα. Βάζω πάνω και ο τριβάλιτσο, βεβαίως, γιατί το κόλπο μου έχει μόνο με τριβάλιτσο. Εδώ να πω ότι βάζω στο τριβάλιτσο το αλουμινένιο, τη Honda το γνήσιο, γιατί βγάζει και πλαστικό τριβάλιτσο η Honda. Σίγουρα το αλουμινένιο τριβάλιτσο είναι πιο βαρύ από το πλαστικό τριβάλιτσο. Βάζω στα κάγκελα τα πάνω, έχουμε χειρότερη δυναμική γιατί η ώρα προσφύγει και στα κάγκελα. Και έχουμε και παραπάνω, βάζει τα κάγκελα και ζουν κάποια κιλά. Βάζω στα κάγκελα τα κάτω, κάτω ενώ στο κάτω βάζω στην χείρα, έχουμε ακόμα χειρότερη δυναμική και ακόμα παραπάνω βάρος γιατί τα κάγκελα και αυτά ζυγίζουν κάποια κιλά και σίγουρα καταστρέφουν την αεροδυναμική. Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, βάζουμε και ένα κεντρικό στρατ για να είμαστε εντελώς δίκαιοι. Γιατί σε μία μοτοσυκλέτα τουρισμού όπως είναι η Adventure Sport χρειαζόμαστε να δώνουμε την αλυσίδα, το κεντρικό stand είναι απαραίτητο και το Goldwing διαθέτει και αυτό κεντρικό stand. Άρα εν ολίγης εξομοιώσαμε κάθε δυνατή συνθήκη που θα μπορούσαμε να έχουμε αναφορικά με ένα Goldwing, δηλαδή βάλαμε κεντρικό stand, βάλαμε τριβάλιτσο, βάλαμε τζελατίνα στη μέση για να μας καλύπτει όσο είναι δυνατόν καλύτερα να μας καλύπτει. Η ζελατίνα είναι της Honda, είναι μαμά και το Goldwing γι' αυτό είχε ζελατίνα της Honda μαμά, καθώς επίσης και στο Honda είχαμε και εκεί τοποθετήσει γνήσιο προβολής ομίχλης και εδώ είναι γνήσιο προβολής ομίχλης οι οποίοι καταστρέφουν την αεροδυναμική. Στο Goldwing δεν την καταστρέφουν γιατί είναι εντυχισμένοι, καθώς επίσης και στο Goldwing έχουμε βάλει κάγκελα σε περίπτωση τόσο να μπορούμε να προστατεύσουμε τις κεφαλές του κινητήρα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι έγινε. Στα 120 σταθερά επί 200 χιλιόμετρα το Africa Twin με το τριβάλιτσο, με το κεντρικό stand, με τα κάγκελα και με τις προβολές ομίχλες έκαψε 6,2. Την ίδια στιγμή που το Goldwing που ήταν πορημένο αφήν του αέρα των 25.000 χιλιόμετρα που ήταν καραβουλωμένο και μεταφαγωμένο από ζει έκαψε 5,8. Κύριοι, τα συμπεράσματα δικά σας. Σε πάρα πολλά βίντεο μου λέτε πως είμαι χοντάκιας. Το ότι αγοράζω μηχανές της Honda δεν σημαίνει ότι βελέω και τα στραβά και τα ανάποδα της Honda. Ο λόγος που αγοράζω μηχανές Honda είναι κυρίως γιατί έχουν συστηματιστεί που εγώ άλλη μοτοσυκλέτα δεν κουστάρω να οδηγώ. Είναι το τέλειο κυβότο στον κόσμο και μπορώ να κάνω τα πάντα που κάναμε ένα κυβότο χειροκίνητο πολύ καλύτερα. Με εξαίρεση την αγωνιστική οδήγηση στον χώρο που εγώ δεν ξέρω να την κάνω. Εγώ ξέρω να κάνω μόνο διαβάσει το χώμα που γίνεται το CD, το γυρίζω στο μάγκο και είναι μια χαρά για μένα και αποκλείται να μου σβήσει ένα λόφο και να πέσω. Κλείνει παρένθεση. Κατεύθυνο λόγο είναι ότι ενώ ό,τι έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος σίγουρα μπορεί να χαλάσει, το τελευταίο πράγμα που θα χαλάσει σε μοτοσυκλέτα είναι μια μοτοσυκλέτα της Honda, η οποία σίγουρα και αυτή έχει χαλάσει και σίγουρα θα χαλάσει κάποια στιγμή. Και σίγουρα από κάτω θα γράψω σχόλια. Ναι, εμένα ο φίλος μου είχε πάρει ένα κόντι και είχε πάθει αυτό. Και εμένα η ξαδερφή μου είχε χαλάσει τρόπο βενζίνης. Και εμένα ο τάξης ο γείτονας ο Περιπτεράς είχε χαλάσει και είχε σπουργιάσει ακτίνα. Ναι, παιδιά, συμφωνώ. Έχουν γίνει όλα αυτά Honda. Και σίγουρα μια φορά στα 100.000 χιλιόμετρα, στα 50.000 θα σου κάνει μια βλάβη. Δεν το συζητάμε. Αλλά μαθηματικά θα σου κάνει λιγότερες βλάβες από οποιαδήποτε άλλη μάρκα μοτοσυκλέτας. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Έχουν πάρα πολύ ψηλή ποιότητα κατασκευή στα μοντέλα που είναι πάνω από 750 γιατί κατασκευάζονται στην Ιαπωνία και όχι στην Ινδία και όχι στην Κίνα. Αυτά που είναι κάτω από 750 είναι κάτι άλλο. Και δεύτερον, γιατί οι κινητήρες τους είναι πάρα πολύ αργόστροφοι, πολλά κινητικά και πάρα πολύ λίγα άλογα και είναι φτιαγμένοι για μέγιστη αξιοπιστία. Εντάξει, οπότε από κάτω μην κάψετε να γράφετε. Ναι, εμένα ο φίλος μου έχει χαλάσει και έχει σπάσει το μοτέρ, γιατί παιδιά τα ξέρω ότι κατασκευάζει ο άνθρωπος, χαλάει. Και ακόμα και αυτό που κατασκευάζει ο Θεός, ο Χριστός και η Παναγία, δηλαδή οι άνθρωποι, όσοι πιστεύουν στον Θεό και όσοι πιστεύουν στον Αλλάχ, αυτό που κατασκευάζει ο Αλλάχ, οι άνθρωποι δηλαδή εμείς τα κατασκευάσματά του και εμείς μια μέρα χαλάμε και πάμε στο νοσοκομείο και κάναμε χρήση για σκολιγοειδίτη, χρήση για μυταλλές κτλ. Άρα δεν είμαι χοντάκιας, είμαι δισιντάκιας και αγοράζω Honda γιατί θεωρώ πως είναι η τελευταία μηχανή που θα χαλάσει τελευταία από όλες τις υπόλοιπες.
και μου είχε καλέσει και πότε προφανώς. Κλείνει η πολύ μεγάλη παρένθεση και φτάνουμε και στο θέμα της αυτονομίας. Λοιπόν, αγαπητοί, το Μπόγκου έχει τεπόζιτο 21 λίτρα, η μικρή Αφρικα έχει τεπόζιτο 19,8 λίτρα και το Φως έχει τεπόζιτο 13,2 λίτρα και το μεγάλο Αφρικα έχει τεπόζιτο 25 λίτρα, 24,8 για την ακρίβεια. Όντας το Φόρτσα καίει λίγο, αλλά δεν καίει τόσο λίγο. Γιατί κανένας δεν έχει βάλει τριβάλτσο και όσοι βάλουν τριβάλτσο και βάλουν και μια πτώση της Ζηλαντίνα για να μπορέσουν να έχουν πλήρη κάλυψη στο πάνω σημείο του κράνους και πάνε με 120 κοντέρ, σταθερά θα βγουν για πλάκα 5,2. Δεν είναι πολύ, αλλά και μια μηχανή που έχει 59 λογοναμαστικά στο στρόφαλο δεν είναι και λίγο. Λοιπόν, αυτονομία. Με τα 13,2 λίτρα, αν και 5,2, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να έχεις μια αυτονομία πάνω από 230 χιλιόμετρα σε καμία των περιπτώσεων. Αφρικα με μικρό τεπόζιτο, 19,8, θα σου κάψει ξεβράκωτη, χωρίς κάγκελα, χωρίς προβολής, χωρίς βαλίτσες, χωρίς κεντρικό στάντ, 5,7, με λιγότερη βενζίνη μέσα, δεν παίρνει 25 κιλά βενζίνη, παίρνει 20 κιλά βενζίνη, άρα και τα 5 κιλά που κουβαλάς είναι λιγότερο καύσιμο, άρα και από εκεί κερδίζεις. Εντάξει. Συν και άδεια δεν είναι χωρίς βενζίνη, είναι πάλι πιο ελαφριά, γιατί έχουν τεπόζιτο ένα μεταλλικό και είναι πιο μεγάλο, πιο βαρύ, άρα αυτή είναι πιο βαριά μοτοσυκλέτα από την μικρή Αφρικα. Θα σου κάψει ξεβράκο την 5,7. Με κάτι καγκελάκια, με κάτι προβολάκια, θα σου πάει και αυτή στα 6 και με κάτι βαλιτσάκια. Και αυτή εδώ, θα σου πάει στα 6,2. Άρα, το Αφρικα με το μικρό τεπόζιτο, όλο το τριβαλιτσώσεις και το βάλεις και ένα κεντρικό σάκι το βαρύνεις, έχει πιο μικρή αυτονομία από το κόμμα, γιατί φυσικά καίει το ίδιο με το κόμμα και λίγο παραπάνω όταν το βάλει τριβάλιτσο και ψηλή ζελατίνα, την ίδια στιγμή που έχει 1,2 λίτρα τεπόζιτο λιγότερο. Άρα μικρότερη αυτονομία. Φτάναμε στο κόμμα τώρα που έχει μόνο 21 λίτρα. Όπως λέμε εκεί, καλά, έχει μόνο 21 λίτρα. Ναι, παιδιά, αλλά ποια είναι η μεγάλη διαφορά. Έχει 7 ταχύτητες και δεν καίει τίποτα, οπότε με 21 λίτρα στα 5,6 περίπου με νέα φίλτρα αέρος, νέα μπουζή και νέο φίλτρο αέρας, η αυτονομία του είναι για πλάκα 350-360 χιλιόμετρα. Και φτάνουμε και στην Adventure Sport, η οποία όταν την τριβαλιτσώσεις και της βάλεις κεντρικό στραντ και μπλα μπλα μπλα, θέλω προηγουμένως, φτάνει τα 6,2, αλλά με ένα θηριόμεστε πόρος 25 λίτρων, θα ξεπεράσει 400 χιλιόμετρα αυτονομία, οπότε η κατάταξη είναι πρώτη αυτονομία η Αφρικα του Adventure Sport, δεύτερη η Colwing, τρίτη η μικρή Αφρικα και τέταρτη το Forza, που τελικά το Forza ενώ είναι baby Colwing και ενώ είναι όχημα τουρισμού, αυτό που το κρατάει πίσω είναι η αυτονομία η οποία σε αναγκάζει να κάνεις πιο συχνές τάσεις. Παρ' όλα αυτά κάνει πιο άνευ ταξίδι, γιατί ακούς λιγότερο αέρα από τις δύο Αφρικες, εφόσον τις δύο Αφρικες δεν τις βελτιώσεις αναφορικά με την αεροδυναμική τους, και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να βελτιωθούν. Στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε και την αεροδυναμική της Αφρικα, είναι και αυτό το ερωτηματικό, θα προσπαθήσω να την βελτιώσω την αεροδυναμική και δεν νομίζω ποτέ να γίνει φόρτσα, όπως σε καμία μηχανή ATV δεν μπορεί να γίνει ποτέ φόρτσα, που είναι ένα σκούτερο που μοιάζει με ένα μικρό Goldwing. Τώρα εδώ να πούμε και κάτι για το Prometo GS, ούτε αυτό έχει ανεμοκάλυψη που πρέπει να έχει, γιατί εκείνο εκεί έχει ένα σφυρικτό στο κράνος, πάντα με τζελατίνα τη μαμά του και πάντα με τζελατίνα τη GSA, που είναι η φαρδιά ζελατίνα σχέση με τζελατίνα του GS, οπότε ούτε εκείνο είναι τέλειο. Άρα όσο πούνε ότι εγώ πάρε GS και τα λοιπά και πάρε GSA, θα σου πω το GS έχει πιο λεπτή ζελατίνα του GSA και θα σου πω και το GSA έχει αυτό να παράξει ένα σφύριγμα στο κράνος, ακόμα και με τζελατίνα στην πιο ψηλή θέση, και έχω κάνει και βίντεο γι' αυτό στο κανάλι του Μάριο, όταν με είχε πάρει συνέντευξη είχα μιλήσει για την αεροδυναμική της GSA. Λοιπόν, κλείνουμε και για σήμερα το επεισόδιο αναφορικά με την κατανάλωση και θα κρατήσουμε κατά κλείδι, γιατί πρέπει ο επίλογος να αναφέρεται στην Αφρικα Twin Adventure Sports, γιατί όλα αυτή η τίτλη των επεισοδίων έχουν πάντα ως επικέντρο την Adventure Sport, απλά αναφέρουμε
και άλλες μοτοσυκλέτες που είχα στην κατοχή μου πρόσφατα και μπορώ να θυμάμαι τις καταναλώσεις τους και είναι σύγχρονοι ψεκασμοί τους και είναι Euro 5 και έχουν τη CD, άρα είναι άμεσα συγκρίσιμες σε κάποιο βαθμό. Και είναι όλες τουριστικές, γιατί και το Force φέρεται ένα πολύ τουριστικό σκούτερ και το Google φέρεται τουριστικό μηχάνημα. Όχι, φέρεται, είναι το πολύ τουριστικό μηχάνημα και το Venture Sport είναι ένα μηχάνημα προφανώς υπερτουριστικό, όπως είναι η Μικρή Αφρική, δηλαδή ένα κλόνος του GSA. Άρα λοιπόν, το συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι από κατανάλωση και από ανεποκάλυψη το Google είναι σε next level. Αυτά. Αγαπητοί κύριοι, και ακόμη και το Forza είναι καλύτερο. Άρα σας ξενερώνω, αλλά πιστικώς, κυρίες μου και κύριοι μου, δεν υπάρχει η τέλεια μοτοσυκλέτα. Θα προσπαθήσουμε όμως να ζήσουμε αυτή τη μοτοσυκλέτα και θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τα μεγάλα της αγκάθια, που είναι η ανεμοκάλυψη, η οποία δεν είναι άσχημη, απλά φόρεμα με ενοχλεί στο κράνος και λίγο πίσω στους ώμους, και η σέλα της που είναι ήδη βελτιωμένη από τον προηγούμενο κάτοχο, που είναι μαγικό καλή. Και ο επίλογος, παιδιά, το Africa Twin και η πολύ. Παιδιά, το Africa Twin και η πολύ, γιατί έχει 100 μπλόγα στο στρόφαλο. Η υποδύναμή του για 1100 κυβικά είναι μικρή. Το Goldwing έχει 127 λόγα μόλις. Μα θα μου πεις, μόλις. Είναι 1833 κυβικά και δεν καίει πολύ. Εδώ είναι πολύ βαρύ όχημα. Τι θέλω να σας πω. Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι σε ένα κινητήρα που έχει λίγα άλογα και πολλά κυβικά η κατανάλωση θα είναι μικρή. Παιδιά, δεν ισχύει αυτό, γιατί παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα, όπως είναι η αεροδυναμική του οχήματος. Είναι πάρα πολύ ψηλό όχημα. Τα γκρούγκουντ είναι πάρα πολύ χαμηλό όχημα. Η μετοπική επιφάνεια, το Φόρτσα έχει πολύ μεγάλη μετοπική επιφάνεια, γι' αυτό και καίει παραπάνω από το LC του 750 που έχει ίδια μετοπική επιφάνεια. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Και εγώ το ξέρω γιατί έχω δοκιμάσει το LC του Βασίλη του Travel Motor πάρα πολλές φορές. Και λιγότερο από μένα 0,4 λίτρα περίπου σχέση με το Forza. Τα έχουμε συγκρίνει σε παλιά βίντεο. Τώρα κάνω τον επίλογο που κατ' ουδέτη για να φέρω κάποιες μοτοσυκλέτες, για να τεκμηριώσω αυτά που έχω πει. Και τελικά θα περίμενα με μόλις 102 άλογα να καίει λιγότερο στην εθνική οδό. Το Google πίστευε ότι καίει λίγο, γιατί δεν έχει πολλά λόγα και έχει 7 ταχύτητα. Τελικά, παιδιά, καίει λίγο γιατί έχει 7 ταχύτητα. Γιατί μπορεί να μην είναι ψηλό, αλλά είναι πάρα πολύ πλατή. Το GSA δυστυχώς καίει ακόμα παραπάνω. Και ακόμα παραπάνω, παιδιά. Γιατί η πέμπτη είναι κοντή και στροφάνε περισσότερες χιλιάδες στροφές από ό,τι στροφάρει το Africa. Δυστυχώς. Αλλά ευτυχώς αυτές οι μηχανές είναι πιο ελαφριές από το Golden, πάρα πολλά κιλά. Α, και ξέχασα να πω και κάτι άλλο, ότι όταν αυτή η μηχανή της έβαλα το stand και τα κάγκελα και τις βαλίτσες, τις πλευρικές αλουμινένιες και τις κάρες για τις βαλίτσες και τους προβολές ορμήγες, δηλαδή της έκανα όλο αυτό το πακέτο εξοπλισμού που έχει ένα Golden, αυτή η μοσχέδια παιδιά βάρνει 20 κιλά και από 252 κιλά έφεσε τα 272 κιλά. Και γιατί αυτό, πως το ξέρω, η Honda δίνει τα κιλά των πλευρικών βαλιτσών και λέει πως είναι 6 κιλά κάθε μία. 6 κιλά η αριστερή πλευρική και 6 κιλά η δεξιά πλευρική, 12 κιλά. Να είναι και 6 κιλά η κεντρική, 18 κιλά. Να είναι και 2 κιλά η σκάρας, 20 κιλά. Να είναι και 2 κιλά τα κάγκυλα, 22 κιλά. Να είναι και 1 κιλά η προβολή ομίχλης, 23 κιλά. Να είναι και 1 κιλό το κεντρικό στάντ, 24 κιλά. Τώρα στα λέω χοντρικά, 24 κιλά. Από τα 252 στα 24 έχουν φτάσει τα 276 κιλά. Βλέπετε τώρα πως ανεβαίνουν τα κιλά και πως χαλαρά δυναμική. Και εκεί ξαφνικά αυτό το μηχάνημα έφτασε στο 6,2. Ενώ με το ίδιο μοτέρ η Αφρική με το μικρότερο ποσοστά που ήταν ξεβράκοντη, όπως είχε από το εργοστάσιο, έχει και μόλις 5,7. Άμα τη βράκωνα θα έχει και 6. Και αυτή που είναι πιο χοντρή και πιο ψηλή και πιο βαριά, γιατί έχει παραπάνω ξεπλισμό, φτάνει τα 6,2. Βλέπετε ότι τα περιοδικά λένε ότι καίει αυτά, αλλά όταν τα περιοδικά κάνουμε τη σύγκριση, δεν έχουν τριβάλτσα, δεν έχουν stand, δεν έχουν σκόση ζελατίνα ψηλά, αυτά προσδίδουν βάρος και χαλάνε την αεροδυναμική. Οπότε, παιδιά, ξαναλέω πάλι, για 102 άλογα αυτή η μηχανή καίει πολύ. Και για τόσο μακρύ και απλωτό σασμάν, θέλω να πω ότι η ακριτούρα, παιδί μου, είναι πολύ μπαμπάτσικη. Δηλαδή, τώρα πάμε 130 κοντέρ, 120 αληθινά,
και έχω 4.250 στροφές. Δηλαδή η έκρη του είναι μακριά. Θα έπρεπε να καίει πιο λίγο. Πάω, αλλά αυτά παιδιά καίει. Και γιατί είναι με το κύκλο πάνω, είναι το ύψος, είναι αεροδυναμική, είναι και το μοτέρ που είναι έτσι. Και το Vestrom. Γιατί και το Vestrom το 1050 που το έχω συγκρίνει και το GS που το έχω συγκρίνει και είναι και παραπάνω από τον Corvette, παιδιά. Τώρα, καίει παραπάνω από ένα GS και από ένα Vestrom? Όχι, δεν καίει. Από το Vestrom μπορεί να καίει λιγότερο, που καίει λιγότερο από το 1050. Από το GS καίει το ίδιο στην τεχνική, παραπάνω στο βουνό, γιατί για να θέσει το GS το Άφρικα δεν έχει δύναμη, οπότε πρέπει να το πιέσει το Άφρικα για να κυνηγήσει το GS. Εκεί θα κάψει παραπάνω, στην Αιθιοπία θα κάψει λιγότερο, γιατί έχει πιο μακρύ σασμάν και δεν μπορεί να πάσει και πάνω από 145-150 στο κοντέρ, θα σε γράψουν, άρα εκεί καίει λιγότερο. Και τα δύο αποκάλυψη είναι άστα βράστα σε σχέση με ένα RT, ένα κάμπο 1600, ένα Gorgon και ένα FJR και ένα GT1400. Από την άλλη, μητέρα 130 κιλά βάρος, 120 κιλά βάρος, με πλήρη εξοπλισμό τα GSA και Africa σε σχέση με μια πολύ βαριά μηχανή υπερτουρισμό. Εντάξει, και εδώ καταλαβαίνεις λοιπόν ότι σπάει και η φούσκα, δεν υπάρχει δημοσυκλέτα. Ξεκινάνε συνέχεια συμβιβασμοί και λες, παίρνω αυτό, παίρνω εκείνο και δεν μπορώ να βρω το τέλειο για να το βρεις ποτέ. Αυτά σας τα λέω, παιδιά, γιατί εσείς που έχετε παλιές μηχανές, λέτε έχω μια παλιά μηχανή και πω. Και αφού βρίσκεται τέλεια στην Africa Twin και βρίσκεται τέλεια στον Golgon και παιδιά, όλες έχουν ατέλειες. Σίγουρα είναι πιο τελειοποιημένες από τις δικές που είναι πιο παλιές και σίγουρα είναι πιο τελειοποιημένες από τις Κινέζικες και σίγουρα όσο πιο πολλά κυβικά, τόσο πιο ποιοτική μοτοσυκλέτα και σε φρένα και στην όρτιση κτλ. Αλλά όχι ότι είναι τέλεια, γιατί είναι προϊόν μηχανολογικού συμβασμού και πρέπει να συμβάσει πράγματα ο μηχανικός σχεδιαστής για να μπορέσει, αφού συμβιβάσει πράγματα, να την κάνει να λειτουργήσει το βέλτιστο δυνατό για το πεδίο που έχει σχεδιαστεί να λειτουργήσει. Και λοιπόν, πολύ το Άφρικα, με μόλις 100 διάλογα, περίμενα και λιγότερο. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Ευτυχώς η αυτονομία του είναι τεράστια και ευτυχώς επειδή σαν Adventure Sport έχει σχεδιαστεί για τουρισμό με το τεράστιο τεπόζιτο, καλύπτει τις προσδοκίες τουριστικές για ελάχιστες στάσεις. Να είστε καλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Πάντα όρθιοι, πάντα καλά χιλιόμετρα και πάντα να χαμογελάτε, γιατί σας κάνει γλυκούς και κάνει τους άλλους να τρομάζουν. Γεια σας.